νοσοκομεία. Πρόκειται για μια κοροϊδία νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε μια χώρα όπου 40% της δαπάνης για την υγεία είναι ιδιωτική από τις τσέπες του Έλληνα πολίτη, πέρα και πάνω από όσα ήδη έχει πληρώσει σε φόρους, με νοσοκομεία τα οποία είναι τελείως υποστελεχωμένα, με εργαζόμενους εδώ πέρα που υπηρετούν το λειτουργήμά τους με τεράστια επισφάλεια, με πολύ χαμηλές αμοιβές, με τεράστια υπερεφημέρεση, και δυστυχώς έχουν φτάσει στο σημείο που αντί αυτοί οι άνθρωποι να ακούνε και το ευχαριστώ από την κοινωνία, ξεσπούν πάνω τους οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο? Διότι δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν άλλο. Πρέπει η κυβέρνηση, αντί να αποκαλεί τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους απλούς πολίτες, κάφρους και ανθρωπάκια, να τους αφουγκραστεί και να δώσει επιτέλους στον Έλληνα πολίτη την υγεία ως δικαίωμα. Ως δικαίωμα από τη γέννηση μέχρι το πέρας της ζωής του κάθε ανθρώπου. Να μπορεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα να έχει δημόσια υγεία ποιοτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Έξω το κέρδος από το ΕΣΥ. Είτε πρόκειται για ΣΔΙΤ, είτε πρόκειται για απογευματινά χειρουργία. Λοιπόν, έξω το κέρδος από το ΕΣΥ. Να επενδύσουμε ό,τι χρειάζεται να μπορεί ο Έλληνας, η Ελληνίδα να έχει υγεία. Δεν είναι δυνατόν η ανθρώπινη ζωή, είτε πρόκειται για νοσοκομεία, είτε για μια γυναίκα μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα, είτε για το σιδηρόδρομο. Δεν μπορεί η ανθρώπινη ζωή να είναι ένας ακόμα αριθμός και μόνο όταν κάποιος έχει συγγενή βουλευτή να το μαθαίνουμε. Είναι κυριολεκτικά έκτακτη ανάγκη αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε το ΕΣΥ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά της χώρας για το τουριστικό προϊόν. Τώρα λέμε για την ανθρώπινη ζωή, για την παραγωγικότητα του κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδας, για τη δυνατότητα να μπορεί να ζήσει με την οικογένειά του και δει εκτός αστικών κέντρων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα, με την εξαιρετική ομάδα μας, του βουλευτή μας, τον Κώστα Μπάρκα, τον Μάριο Γκάτση, την Μητρό Κοροβέση, υποψήφιους ευρωβουλευτές, σας παροτρύνω να γνωρίσετε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας. Θα κινούμε ένα νέο μοντέλο πολιτικής. Ένα μοντέλο το οποίο είναι γειωμένο στην κοινωνία. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα εγγυάται στους πολίτες ότι η προσώπησή τους θα έρχεται μέσα όλη την ώρα. Θα ακούει και θα λογοδοτεί. Δεν θα κάνει στασίδες στα κανάλια να τους ηρωνεύεται. Η αλαζονία αυτή θα τελειώσει. Ο γυάλινος πύργος του μονοπρόσωπου Μαξίμου θα τελειώσει. Θα αρχίσει ένα νέο μοντέλο πολιτικής στη χώρα μας. Άλλη σχέση πολιτικών και πολιτών. Το εγγυώμαι αυτό. Και πρώτο βήμα είναι στο σύστημα υγείας μας, όπου παροτρύνω τους πολίτες και τους εργαζόμενους του ΕΣΥ να πάνε στο nysiriza.gr, όπου μόλις έχουμε αρχίσει ένα μέρος της σελίδας, μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες και στοιχεία από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα γίνει κοινωνική αντιπολίτευση και κοινωνικό ρεύμα. Γιατί θα αλλάξουμε τη χώρα. Είτε το θέλουν οι μηχανισμοί των συμφερόντων, είτε όχι. Εμείς τη χώρα θα την αλλάξουμε προς την πρόοδο. Με αξιοκρατία και με αξιοσύνη. Είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ.